Ένα λευκό αυτοκίνητο παρκάρει έξω από το σχολείο Ραούλ Μπρασίλ στο Σάο Πάολο. Επιβάτης του 17χρονος Γκιλιέρμε Μοντέιρο και ο 25χρονος Λουίς Ενρίκε Δεκάστρο, πρώην μαθητές του σχολείου. Βγαίνουν από το όχημα και εισβάλλουν στο σχολείο κρατώντας σάκους. Λίγα λεπτά αργότερα σπέρνουν το θάνατο μέσα στο σχολείο. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει δεκάδες μαθητές να τρέχουν για να σωθούν. Οι δύο νεαροί ανοίγουν πυρ και σκοτώνουν όποιον βρουν μπροστά τους. Τη ζωή τους χάνουν 5 μαθητές και 3 μέλη του προσωπικού. Στο τέλος του δολοφονικού τους ξεσπάσματος, οι δύο δράστες τρέφουν τα όπλα εναντίον τους και αυτοκτονούν. Πάνω από 20 μαθητές μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Estava no intervalo, aí passou alguns minutos depois que bateu o sinal, aí começou a escutar uns barulhos estranhos muito alto. Aí todo mundo achou que era bomba, aí foi chegando perto assim, as pessoas que estavam lá dentro falando que não sei quem estava matando. Οι αστυνομικοί βρίσκουν στα προσωπικά αντικείμενα των δραστών μολότοφ, μια αυτοσχέδια βόμβα, ένα μικρό τσεκούρι, ένα τόξο με βέλη, μαχαίρια και ένα 38 όπλο. Βρίσκουν επίσης τετράδια, στα οποία γράφουν μεταξύ άλλων «Άσε με ήσυχο» και «Δεν μπορείς να τρέξεις». Τις αρχές ειδοποίησαν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τους δράστες να μπαίνουν στο σχολείο οπλισμένοι. Até então, a gente ficou ali uns 15 minutos, trancados, um tentando ajudar o outro, e aí, depois vimos a porta tentar se abrir, a gente tentou até... Χθες το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν αγρυπνία έξω από τον τόπο της τραγωδίας. Αφήνουν κεριά, σημειώματα και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων. Μέχρι στιγμής άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα που όπλησαν τα χέρια των δραστών. Οι αρχές είπαν όμως ότι οι δύο νεαροί σχεδίαζαν την επίθεση για πάνω από ένα χρόνο. Λένε μάλιστα ότι οι δράστες ήταν επηρεασμένοι από το μακελιό στο λύκειο του Κολουμπάιν το 1999 στις Ηνωμένες Πολιτείες, που άφησε πίσω του 13 νεκρούς.